Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Διστακτικοί φαίνονται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και οι έμποροι όσον αφορά το κάλεσμα της ΟΕΒΕ, του Εμπορικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου προκειμένου να μην πληρώσουν τα χαράτσια της κυβέρνησης. Επισημένοντας ότι αν δεν τα πληρώσουν τώρα, θα τα πληρώσουν μετά και ίσως με κυρώσεις, τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση από τους παραπάνω φορείς προκειμένου να γνωρίζουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι κρατάνε τα χαρτιά τους κλειστά, όπως θα δείτε, για το τι σκοπεύουν να κάνουν, ενώ η πλειοψηφία τόνισε ότι εκτός του ότι θεωρεί τα νέα φορολογικά μέτρα άδικα, δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα να τα πληρώσει. Πριν παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, να πούμε ότι η κινητοποίηση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι, μπροστά από το κτίριο της Εφορίας και η ΟΕΒΕ καλεί ταυτόχρονα και τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου να πάρουν μέρος στην διαμαρτυρία αυτή. Μας η ΟΕΒΕ καλεί τους επαγγελματίες να μην πληρώσουν τους φόρους που έρχονται. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε? Δυστυχώς είναι κάτι που στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Ακόμα και κάποια μικρά τρίκ που λένε ότι μπορούμε να αποφύγεις και έτσι, τουλάχιστον να το καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν τελικά θα γυρίσει εις βάρος μας. Το κακό είναι ότι συνέχεια μπαίνουν καινούργιοι φόροι και πληρώνουμε από παντού. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα πραγματικά τι θα κάνω προσωπικά. Πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά όσο σε ό,τι με αφορά. Είναι η πρώτη χρονιά που δεν μπορώ να πληρώσω τη φορολογία εισοδήματός μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους επόμενους φόρους που έρχονται. Σκέφτομαι να μην τους πληρώσω. Κατά δεύτερον όμως, όντως χρειάζεται να δώσουμε και ένα μήνυμα, γιατί τα μαγαζιά αυτή τη στιγμή, όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση που περνάνε, είναι τραγική. Θα κλείσουν και άλλα καταστήματα στοιχείο, θα μείνει πολύ μικρή αγορά μας και είναι πολύ άσχημο αυτό. Και γενικότερα δεν ξέρουμε τι να πρωτοπληρώσουμε. Είναι πάρα πολλά αυτά που χρειάζεται να πληρώσει ένα κατάστημα και δεν βοηθάει κανείς. Δεν βοηθάει ούτε το κράτος, ούτε ο Εμπορικός Σύλλογος εδώ του νησιού μας να μας ενημερώσει και να κινηθούμε σωστά. Και ούτε κι εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνουμε. Οι φόροι είμαστε υποχρεωμένοι να τις πληρώσουμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αν όλοι εμείς πληρώναμε κανονικά τους φόρους μας, θα πληρώναμε και τώρα λιγότερα. Αν εγώ δεν μπορώ να τους πληρώσω, ποιος μου εγγυάται αυτό που μου ζητάει το επιμελητήριο, ότι δεν θα φάω πρόστιμα και συν επιπλέον? Δεν γίνεται, είμαστε υποχρεωμένοι και θα πάμε να τους δώσουμε. Το ποσοστό συνολικό έχει αυξηθεί συγκριτικά με άλλες χρονιές, που αναγκάζεται να πληρώσετε φέτος? Ναι, και στο... ήταν... Είναι αρκετές οι έξτρα εισφορές, γιατί έχουν ανέβει τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και οι λογαριασμοί μας. Στη ΔΕΗ που θα προσθέσουν έξτρα εισφορές που λένε. Έχουμε ήδη πληρώνουμε αρκετά έξτρα πράγματα για το Δήμο μέσα στους λογαριασμούς μας. Αν ανέβει κι άλλο, στο τέλος δεν θα μπορούμε να τα επεξέλθουμε. Το σωστότερο ήταν όλοι εμείς να σταματήσει πλέον αυτή η φοροδιαφυγή και να μάθουμε να πληρώνουμε στην εφορία αυτό που μας αντιστοιχεί. Διότι κοντά σε εκείνους που δεν πληρώνουν, την τρώμε εμείς και πληρώνουμε πολύ περισσότερα. Καταρχήν, παιδιά, δεν μας έχει ενημερώσει ο Εμπορικός Σύλλογος, όπου αυτό ευθύνεται να κάνει. Πρέπει να κάνει μια συλλογική προσπάθεια και να έρθει από όλα τα καταστήματα να μας ενημερώσει για την κατάσταση. Διότι βλέπουμε ότι κάθε μέρα βγαίνουν νέα μέτρα και δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά θα ισχύει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουμε ότι αν δεν δώσουμε αυτά που ζητάει το κράτος, θα υποστούμε και κάποιες συνέπειες που δεν θα είναι καλό για εμάς, για τα μαγαζιά, για το μέλλον, γιατί σίγουρα κάτι θα χρειαστούμε από αυτούς. Οπότε αναγκαστικά κάποιοι όχι απλά δεν θέλουν να πληρώσουν, δεν έχουν τα χρήματα να ανταποκριθούν, έτσι? Εννοείται ότι θέλουμε. Μακάρι να είχαμε λεφτά, μακάρι να είχαμε λεφτά να βοηθήσουμε το κράτος, να ήμασταν και εφοπλιστές, που αυτούς τους εφοπλιστές όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν ζητήσει λεφτά. Αυτό είναι το γελίο, να πούμε, της υπόθεσης. Αλλά περιμένουμε κι εμείς να δούμε και τα μέτρα ακριβώς και την κίνηση του Εμπορικού Συλλόγου της Χίου να μας ενημερώσει και να έρθει από κοντά μας, όπως υφίσταται να κάνει και την υποχρέωσή του. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να καταφέρουμε να δώσουμε τα χρήματα που ζητάνε για να μην υποστούμε τις συνέπειες. Όμως θα ήθελα να κάνει και ο Εμπορικός Σύλλογος μια συλλογική προσπάθεια να δώσουμε ένα μήνυμα κι εμείς, όπως και όλα τα μέρη της Ελλάδας που έχουν κάνει κάτι. Μόνο εμείς είμαστε λίγο πιο πίσω. Ευχαριστώ. Θα ήταν καλό να υπάρξει μια συλλογική αντίδραση και μια συνολική αντιμετώπιση του θέματος από όλους τους φορείς. Δηλαδή και ο ΕΒΕ και ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο, όλοι μαζί να κινητοποιήσουν τον κόσμο έναν-έναν, να έρθουν σε επαφή με έναν-έναν άνθρωπο και να κάνουν μια κινητοποίηση μαζική. Νομίζω πως δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τίποτα στο τέλος, θα αναγκαστούμε να τα πληρώσουμε. Ίσως έτσι θα πρέπει κιόλας, βέβαια.
Το ζήτημα είναι αν θα πιάσουν τόπο τελικά αυτά τα λεφτά και αν αυτό το σφίξιμο στο ζωνάρι που θα κάνουμε άλλη μια φορά θα βοηθήσει το κράτος ή θα πέσει πάλι στις τσέπες των γνωστών λαμογιών που κλέβουν τα δημόσια χρήματα. Ποια πιστεύετε ότι είναι η λύση στο να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση? Κατανοώ ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση στο ότι πρέπει η Ελλάδα να ξεχρεώσει, αλλά δεν μπορεί να πληρώνει πάντα ο Έλληνας φορολογούμενος και ειδικά κάποια εισοδήματα που είναι συγκεκριμένα. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν σε άλλα κράτη. Το πάω μακριά στην Αυστραλία. Οι πλούσιοι είναι αυτοί που επιβαρύνονται τις μεγάλες εισφορές. Εδώ δεν βλέπω να υπάρχει αξιοκρατία στο αναλογία το εισόδημα. Εδώ κοντά έχουν βάλει και τους φτωχούς να πληρώνουν. Δεν είναι δυνατόν κάτω από το όριο τους φτωχούς και όμως να πληρώνουν. Τα ποσά που είστε αναγκασμένος τώρα να πληρώσετε συγκριτικά με πέρσι είναι αυξημένα? Στη φορολογία εισοδήματος όχι. Όλα τα άλλα δεν έχουν έρθει ακόμα. Ακούμε απλώς από τις τηλεοράσεις ότι θα έρθουν όλα αυτά τα ποσά. Φαίνονται δυσβάσταχτα, αλλά δεν τα έχουμε δει ακόμα. Το επιμελητήριο ΕΒΕ και ο Εμπορικός Σύλλογος έκανε ένα πρώτο βήμα με μια συνέντευξη τύπου που παρέθεσε, καλώντας όλο τον κλάδο να μην πληρώσει. Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η επόμενη κίνηση, το επόμενο βήμα? Σας είπα, πρέπει όλοι όσοι διαχειρίζονται τα συμβούλια των συγκεκριμένων φορέων να πιάσουν πόρτα-πόρτα τους μαγαζάτορες για να γίνουμε όλοι μια γροθιά. Με απλές ανακοινώσεις που βγαίνουν έτσι στον αέρα και συνεντεύξεις τύπου δεν βγαίνει τίποτα. Η υποχρέωσή τους είναι βέβαια κάτι να πούνε, αλλά συνήθως δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, όλα αυτά τα όργανα που αναφέρατε είναι συνήθως διακοσμητικά. Δύο μέρες σιγόκια για μικρή εστία φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Έγκυσα κοντά στο δάσος του Προβατά Αντρόλακα. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού και σιγόκια για δύο ημέρες μέσα στη Χαράδρα χωρίς να γίνει αντιληπτή, ενώ πήρε διαστάσεις την Παρασκευή βοηθούμενη από τον ισχυρό βορειοανατολικό άνεμο και δημιουργώντας μέτωπο που κινούνταν νοτιοδυτικά προς το δάσος του Αντρόλακα. Η φωτιά κατασβέστηκε τρεις ώρες μετά από 50 άνδρες πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής, 10 εθελοντές της ομάδας Όμικρον καθώς και πολίτες που προσήλθαν για βοήθεια, αφού λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πλησιέστερο δρόμο δεν ήταν δυνατόν να επιχειρήσουν στην περιοχή, στην εστία της φωτιάς, τα πυροσβεστικά οχήματα. Η βουλευτής Χίου, τώρα Ελπίδα Τσουρή, συναντήθηκε με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον Γιάννη Ραγκούση, καθώς και με υπηρεσιακούς παράγοντες. Με αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε να είναι η εξέταση τρόπων χρηματοδότησης για την κατασκευή του νέου λιμανιού στη Χίο. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα μελετηθούν όλες οι εναλλακτικές λύσεις. Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο Δήμο προκειμένου να ενημερωθούν από τον Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους, τον Γιώργο Χαρίση, για τις εξελίξεις στον εργασιακό τους χώρο και να αποφασίσουν τις περαιτέρω κινήσεις και κινητοποιήσεις ως τρόπο αντίδρασης στα μέτρα της κυβέρνησης. Ανάμεσα στις αποφάσεις που πάρθηκαν είναι να γίνει παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να πάρει θέση για το νέο ωράριο λειτουργίας στους Δήμους, να σταματήσει η υπεροριακή εργασία τα Σαββατοκύριακα και να ξεκινήσει ένας γύρος 2 ώρων καθημερινών καταλήψεων στο Δημαρχείο. Πολλοί από τους εργαζόμενους τώρα κατέθεσαν την αγωνία τους για το εργασιακό τους μέλλον, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για το εάν οι απεργίες και οι καταλήψεις που προτείνονται είναι αποτελεσματικοί τρόποι αντίδρασης, εκφράζοντας παράλληλα τη δυσπιστία τους για τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Διακυβεύονται τα βασικά ζητήματα. Θα ασχοληθούμε με το επιμέρους όμως. Ή αν εγκαταλείψουμε το επιμέρους, θα υποκληθούμε σε αυτό που θέλουμε. Τι θέλουμε? Στο φόβο των απολύσεων τώρα να αποδεχτούμε όλες τις μειώσεις από το χέρι. Και να πούμε, αφού γλιτώσαμε τη δουλειά μας, ας πάρουμε και 500 ευρώ. Άρα, σε όλα πρέπει να αντισταθούμε. Και το λέω αυτό, συνάδελφοι, γιατί κοιτάξτε, το θέμα του ωράριου, και δεν αναφέρομαι μόνο για τους παιδικούς σταθμούς και γενικά για όλους τους εργαζόμενους, αλλά για τους παιδικούς σταθμούς είναι πιο έντονο, διότι είχαμε μία ακραία, δηλαδή είχαμε κατά 33% αύξηση του χρόνου εργασίας, του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και σε μια περίοδο μάλιστα που είχαμε κάθετες μειώσεις στις αποδοχές, που σημαίνει ότι εδώ έχει φτηνίνει πολύ επιπλέον η εργασία που προσφέραμε. Έχει φτηνίνει από τη μείωση των αποδοχών αλλά και από την αύξηση του ωραρίου. Και το δεύτερο που θέλω να πω, και αυτό
έχει μία αξία, συνάδελφοι, που είπαν οι συναδέλφοι για, για τον κόσμο που πρέπει να τους εξηγήσουμε. Εγώ να μην βάλω την πλευρά μόνο που βάλανε οι συναδέλφοι που συμφωνώ, δηλαδή για το χαρακτήρα των παιδικών σταθμών, να πω και το εξής, ότι σε συνθήκες κρίσης και αύξηση της ανεργίας, όταν αυξάνονται οι ώρες εργασίας, τότε έχουμε μία κατάσταση εκρηκτική, διότι αντί αυξάνεται πολλαπλάσια και το ποσοστό της ανεργίας. Είναι γενικά η στάση που θέλει να τηρήσει η Ομοσπονδία σχετικά με τα νέα μέτρα, ειδικά τα τελευταία εισπρακτικά μέτρα που αφορούν τους υπαλλήλους. Πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς τα νέα εισπρακτικά αυτά μέτρα? Σκληρά. Σκληρά. Το θέμα είναι να τα δει κανείς όμως σχετικά με μια κατάσταση πραγματική η οποία δεν φαίνεται να έχει αναλυθεί πλήρως. Δηλαδή είμαστε πράγματι στα πρόθυρα χρεοκοπίας? Είμαστε πράγματι? Και αν είμαστε πράγματι, αυτά είναι μία σειρά μέτρων. Είναι τελικά? Θα είναι, μήπως υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές λύσεις? Αυτά δεν μας τα λένε, και βέβαια βλέπω ότι και οι ανώτατες συνδικαλιστικές παρατάξεις, οι φορείς μάλλον, δεν παρουσιάζουν τέτοιες απόψεις. Δηλαδή δεν μας λένε, εν πάση περιπτώσει, πού οφείλεται αυτό? Υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, αλλά οι προτάσεις είναι του παλιού καιρού, θα έλεγα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή απεργίες, καταλήψεις. Ποια πιστεύετε, ποια μορφή κινητοποίησης πρέπει να επιλέξει ο κόσμος ώστε να ενημερωθεί? Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι κάπου πρέπει να δούμε και καινούρια πράγματα. Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα δούμε με άλλο μάτι. Αλλιώς δεν υπάρχει λύση. Με κάποιο καινοτόμο τρόπο. Περιλαμβανομένο βέβαια και των συνδικαλιστικών ηγεσιών. Πρέπει οι συνδικαλιστικές ηγεσίες ίσως πρέπει να αλλάξουν κάποια τακτική. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με τα συνδικαλιστικά, αλλά βλέπω ότι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Έχετε να προτείνετε γίνει κάτι συγκεκριμένο? Όχι, απλά λέω ότι αυτά τα παλιά κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν περπατάει πια έτσι όπως κάναμε στο παρελθόν. Ζημιά δυσανάλογη του μεγέθους του έκανε στους μαστιχοπαραγωγούς το πρωτοβρόχι της προηγούμενης εβδομάδας, καταστρέφοντας την τελευταία σοδιά μαστίχας. Εντονότερο πρόβλημα αντιμετώπιζαν οι μαστιχοπαραγωγοί στα Αρμόλια, την Καλαμωτή και τον Πυργή, ενώ όπως δήλωσε στην Πατρίδα ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ο ΕΛΓΑ καλύπτει τις ζημιές μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη, που σημαίνει ότι οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ο ΕΛΓΑ καλύπτει ζημίες οι οποίες θα συμβούν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, από εκεί και πέρα, εφόσον συμβεί μια φυσική καταστροφή από άκερη και έντονη βροχόπτωση, ενημερώνεται ο ΕΛΓΑ ή οφείλει να ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ μέσω των ανταποκριτών του, οι οποίοι είναι δημοτικοί υπάλληλοι, και από εκεί και πέρα ακολουθεί μέσα σε ένα 12ήμερο η κατάθεση υποβολής των αιτήσεων αποζημίωσης. Η ζημιά ήταν μεγάλη? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι τέλος της περίοδου, προφανώς υπάρχει ζημία. Τώρα το πόσο μεγάλη είναι, το πόσο προϊόν απολέσθη, είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσει η αρμόδια υπηρεσία του ΕΛΓΑ, η οποία προφανώς θα επισκεφτεί τυχείο. Ποια χωριά αντιμετώπισαν ετονότερα το πρόβλημα? Κυρίως τα νοτιόχωρα, Αρμόλια, Καλαμωτή, εν πάση περιπτώσει στα νοτιόχωρα γενικά, και εμείς από αυτή τη θέση καλούμε οποιονδήποτε παραγωγό υπέστη ζημία να ακολουθήσει την διαδικασία, η οποία την ξέρει διότι έχει εμπειρίες από παλαιότερες χρονιές. Τον υποναύαρχο του λιμενικού σώματος Δημήτρη Τσιαδή, χιώτη στην καταγωγή, βράβευσε το πρωί του Σαββάτου η Λιμενική Επιτροπή, με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Σταμάτη Κάρματζη να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει στην ελληνική πολιτεία και την κοινωνία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και ενημέρωση από τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής και τον Κεντρικό Λιμενάρχη, βέβαια, για τα θέματα που αφορούν το λιμενικό σώμα στο νησί μας. Εμείς, πιστεύοντας ότι με τις ελάχιστες δυνάμεις μας συμβάλλουμε προς οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή την κατεύθυνση, καλέσαμε τον υποναύαρχο, γνωρίζοντας τη διαδρομή του και την ιστορία του, πρώτον για να τον ενημερώσουμε για επιχειρησιακά και υπηρεσιακά θέματα, και δεύτερον, το οποίο είναι πρώτιστο για εμάς, είναι να τον τιμήσουμε ως ελάχιστη τιμή και ευγνωμοσύνη για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στην πατρίδα, για την καταγωγή του, γιατί μας έχει κάνει περήφανους, και για όσα έχει να προσφέρει
στη συνέχεια. Ο ίδιος στη συνέχεια θα κάνει κάποια δήλωση και για τα μέσα ενημέρωσης. Ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση στα επενδυσιακά θέματα, αλλά και στα επιχειρησιακά, θα έχουμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε. Κύριε Ναύαρχε, θέλω καταρχήν να σας παραδώσω την ελληνική σημαία. Την έχετε σηκώσει πολύ ψηλά και είμαι σίγουρος και είμαστε σίγουροι ότι θα την ανεβάσετε ακόμα ψηλότερα και μάλιστα σε πολύ δύσκολους και χαλικούς καιρούς, όπως είναι αυτή η περίοδος που διανύει η πατρίδα μας. Εμείς δεν υποστέλουμε σημαίας. Συνεχίζουμε, αγωνιζόμαστε για να τις ανεβάσουμε ακόμα πιο ψηλά, παρά τις αντίξωες συνθήκες που περνάμε και περνάει η πατρίδα και το έθνος τούτη την ώρα. Είμαστε σίγουροι ότι παραδίδουμε σε πολύ καλά χέρια. Και επιτρέψτε μου να σας παραδώσουμε η πλακέτα η οποία δίδουμε αυτή την ώρα, έχει ιδιαίτερη συμβολική τιμή. Είναι ο Άγιος Δημήτριος. Σας την παραδίδουμε για να σας προστατεύει, να σας φυλάει και να σας δίνει κουράγιο να δείτε τους δικούς σας αγώνες. Είναι μια αφιέρωση με ιδιαίτερη τιμή στον εκλεκτό συμπατριώτη μας, τον Ναύαρχο Λιμενικού Σώματος Δημήτριο Τσιαδή, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, αλλά και ο Κεντρικός Λιμενάρχης Γιώργος Χανδάλης. Με ιδιαίτερη τιμή και πολύ αγάπη σας παραδίδουμε. Και επίσης θα σας δώσουμε και μία έκδοση του Λιμενικού Ταμείου, είναι το λιμάνι και τα αγκυροβόλια του νομού, είναι μία συλλεκτική έκδοση η οποία πιστεύουμε ότι θα σας συγκινήσει βλέποντας φωτογραφικό υλικό 100 ετών. Ήταν κάτι το απρόσμενο και ιδιαίτερα συγκινητικό, γιατί να ξέρετε οτιδήποτε έχει να κάνει, έχει μάλλον προέλευση τυχείο, εμένα μου δημιουργεί πολύ έντονα συναισθήματα. Σας ευχαριστώ καταρχάς που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω στο νησί και να μπορέσω να θεραπευτεύσω από την πραγματικά μεγάλη πίεση την εργασιακή της περίοδου αυτής. Δεύτερον, πραγματικά, ξαναλέω, είναι πολύ μεγάλη τιμή αυτό που μου κάνετε και η ιδιαιτερότητα της έγκυται στο γεγονός, ξαναλέω, ότι έχετε από ανθρώπους που νιώθω δικούς μου, από συμπατριώτες μου, από της οικογενείας των Χιωτών, της οποίας είμαι και εγώ στέλεχος, είμαι Χιώτης. Έχουμε ένα σοβινισμό, νομίζω, οι Χιώτες, αλλά με την καλή έννοια δεν το βγάζουμε προς τα έξω. Αλλά μεταξύ μας πιστεύω ότι όταν βρισκόμαστε και ακούμε ένα άλλο ένα στοιχείο, νομίζω αυτόματα ότι μας δημιουργεί μια αγαλίαση και μια μεγάλη ευχαρίστηση. Είμαστε παραμεθόριο μέρος, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περιοχή και η επιχειρησιακή ικανότητα, το σκαφό μας, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, έχει εθνικές προεκτάσεις. Μια πρωτότυπη γιορτή διοργανώθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Χίου που υποδέχθηκε τους 18 καινούριους μαθητές της πρώτης τάξης του σχολείου. Η γιορτή αυτή γίνεται κάθε χρόνο στα πλαίσια της έναρξης της σχολικής χρονιάς με στόχο αφενός οι μικροί μαθητές να νιώσουν πιο οικεία στο καινούριο του σχολικό περιβάλλον και αφετέρου να γνωριστούν και να τα γνωρίσουν τα παιδιά των υπόλοιπων τάξεων. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της γιορτής, ο δάσκαλος Αράντος Πιτσιλαδής παρουσίαζε τους μαθητές της πρώτης τάξης και παράλληλα καλούσε τους μαθητές από την 6η τάξη να αναλάβουν υπό την προστασία τους ένα από τα μικρότερα παιδιά. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Η σημερινή εκδήλωση έχει σαν σκοπό να υποδεχθεί τα παιδιά της πρώτης τάξης και συγχρόνως να αναπτύξει σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές όλου του σχολείου. Σίγουρα τα παιδιά της πρώτης τάξης κατά το μήνα Μάιο από τον Υπηαγωγείο έχουν έρθει και έχουν επισκεφθεί το σχολείο, αλλά η σημερινή γιορτή έχει την ιδιαιτερότητα ότι κάθε παιδί της 6ης τάξης αναλαμβάνει και υιοθετεί ένα μικρό παιδάκι της πρώτης να το προσέχει στα διαλύματα και στους χώρους του σχολείου, ώστε το παιδί να προσαρμοστεί ομαλά στο σχολείο. Η Άννα, η Μαρία, η Τσακίρη. Έχεις αδερφάκι, Άννα Μαρία. Θα είσαι καλή μαθήτρια. Μπράβο. Την αγαπάς την δασκάλα σου. Μπράβο. Πήγαινε στο νηπιαδοκείο.
Ποιος ανέλαβε την Άννα Μαρία? Η Ελβιάννα. Θες η Ελβιάννα με το κασκόν. Τα καλοκαίρια. Βλέπεις, θα σε προσέχεις τα διαλύματα. Εντάξει, Άννα Μαρία. Μπράβο. Σίγουρα όλα αυτό το, όλη αυτή η γιορτή έχει και απότερο παιδαγωγικό σκοπό να αναπτύξει και να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Πόσα παιδιά είναι φέτος στην πρώτη τάξη? Δυστυχώς για φέτος υπάρχει μόνο ένα τμήμα με 18 παιδιά, ενώ τις προηγούμενες χρονιές ήταν δύο τμήματα, γύρω στα 36 με 40 παιδιά. Και αυτή η γιορτή την κάνετε κάθε χρόνο? Ναι, έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο και γίνεται και νομίζω πως αποτελεί μια πρωτοτυπία και για το χώρο της Χίου, αλλά και γενικά το χώρο της Ελλάδος. Πώς σε λένε? Ζακλίνα. Έχεις αδερφάκι Ζακλίνα? Και ποιο φαγητό σ' αρέσει? Τα μακαράκια. Και τελικά την ησυχία. Και ποιο παιχνίδι σου αρέσει? Ποιο παιχνίδι, το κυνηγητό? Το κυνηγητό. Έκανες πολλά πάλι το καλοκαίρι. Πόσα πάλι έκανες, το ξέρεις? Έξι. Φόρεξες τη μαγιό, ωραίο. Τι χρώμα είχε? Ροζ χρώμα είχε. Είναι και ξανθούλα και τη πήγε το μαγιό. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα για να δούμε ποιος αναλάβει εδώ το παιδάκι. Δύο φορές. Είναι η Κλάρα, η Πίσω και η Μάνα. Θυμάσαι. Για πάρε τα δωράκια σου, θα την προσέχει το παιδάκι. Εντάξει. Ωραία, για καθίστε. Για να δω το επόμενο παιδάκι. Κύριε Νίκτα, πώς βλέπετε την πρωτοβουλία αυτή? Ναι, μια θαυμάσια πρωτοβουλία, μια εμπειρία διαφορετική και αξίζει συγχαρητήρια και στον διευθυντή τον Μάρκο τον Κάβαρο, τους συναδέρφους όλους εδώ και τους γονείς που βοηθούν. Γιατί από ό,τι ενημερώθηκα και εγώ, δεν γίνεται πουθενά άλλο στην Ελλάδα και καλό θα ήταν και τα άλλα σχολεία της Χίου τουλάχιστον να μιμηθούν τέτοιες πρωτοβουλίες για να μπορούν να προσαρμόζονται πιο εύκολα τα παιδιά τα μικρά με τη βοήθεια των μεγαλύτερων σε ένα περιβάλλον που είναι καινούριο για αυτά. Και νομίζω ότι πραγματικά αξίζει πολλά συγχαρητήρια. Ήταν καταπληκτική και εγώ δεν το ξαναδεί και ειλικρινά εντυπωσιάστηκα. Ωραία! Ποιος θα αναλάβει την Ιουλία? Για χειροκροτήστε την Ιουλία που ξαναδεί στον Ανταγωνιά. Να η Σοφία με τα δώρα, τη Σοφία θα τη θυμάσαι έτσι και θα σε προσέχει σαν διαρρήματα. Πώς σε λένε? Εφραίμ. Και σήμερα τι γιορτή ήταν αυτή? Πολύ ωραία. Ποιο κοριτσάκι θα σε προστατεύει? Η Άννα Μαρία. Άννα Μαρία, για πες μας τι ακριβώς θα κάνεις εσύ? Εγώ τον προσέχω όσο μπορώ και... Μαζί με τον Δαβίδ και τα... Ναι, μαζί με τον Δαβίδ και τον Κωνσταντίνο. Πώς σου φάνηκε αυτή η γιορτή? Ήταν η πρώτη μου φορά και θυμήθηκα όταν ήμουν πρώτη τάξη που ντρεπόμουν πολύ για να πω όπως με λένε. Και τώρα τι θα το συμβούλευε στον Δαβίδ και τα άλλα παιδιά της πρώτης τάξης? Θα το συμβούλευα να είναι καλός μαθητής, να προσέχει πολύ και ότι θα είμαι εγώ δίπλα του. Στην τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής συζητήθηκε μεταξύ άλλων η διοργάνωση ημερίδας που θα γίνει στις 12 του Νοέμβρη στο Ομήριο με το σύνθημα «Στηρίζουμε τη Χίο» στο πλαίσιο της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής να απευθύνει μήνυμα συστράτευσης στους απανταχού χιώτες ώστε να συμβάλλουν με κάθε μέσο στην προβολή και ενίσχυση της Χίου. Το θερινό σχολείο του ΣΕΡΝ καλεί τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σε συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Μιχάλιου Κτηρίου με αφορμή το πείραμα του ΣΕΡΝ. Να πούμε ότι παράλληλα την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο ομιλία του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΡΝ, του καθηγητή Ραλφ Χάουερ, καθώς και τα εγγένεια έκθεσης που αφορούν το πείραμα του ΣΕΡΝ, η έκθεση η οποία θα φιλοξενείται πάλι στο χώρο του Ομηρίου. Πανηγυρίζει την Δευτέρα ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ατσικής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός θα ξεκινήσει το απόγευμα της Κυριακής και ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία το πρωί της Δευτέρας. Τώρα, στις 3 του Οκτώβρη την Δευτέρα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα της Σχολής Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής που γίνονται παραπλεύρος του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Η φοίτηση στη σχολή είναι δωρεάν, ενώ οι εγγραφές να πούμε ότι συνεχίζονται μέχρι και την Παρασκευή 7 του Οκτώβρη από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι στα γραφεία της Μητρόπολης.
Την Πέμπτη στις 6 το απόγευμα, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός Ομελωδός θα γιορτάσει τη μνήμη του προστάτη του Συλλόγου με την τέλεση πανηγυρικού εσπερινού στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στο Βροντάδο, όπου θα συμμετάσχουν πολλοί ιερείς καθώς και η χοροδία του Συλλόγου. Μία σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά οι ιατρικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις από τους πλέον καταρτισμένους γιατρούς του Χάρβαρντ θα έχουν οι γιατροί που θα πάρουν μέρος στην επιστημονική διημερίδα λαπαροσκοπικής χειρουργικής που θα γίνει στην Πολυκλινική Ελευθώ την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Την ΙΤΑ γνώρισε ο ναυτικός όμιλος της Χίου στο δεύτερο αγώνα του στα πλαίσια των προκριματικών του EuroCup. Ο ΝΟΧ λοιπόν έχασε το πρωί του Σαββάτου από την Ισπανική Σαμπαντέλ με 9-8. Η ομάδα του νησιού μας ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα και προηγήθηκε με 3-2. Ωστόσο, οι Ισπανοί ανέβασαν την απόδοσή τους και πέρασαν μπροστά στο σκορ με 4-3. Και από εκείνο το σημείο μέχρι το τέλος του αγώνα, ο ναυτικός όμιλος της Χίου ήταν πίσω στο σκορ. Να πούμε ωστόσο ότι 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, οι παίκτες της σιώτικης ομάδας κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Ωστόσο, στην εκπνοή του αγώνα, η Ισπανική Σαμπαντέλ πέτυχε το ένατο γκολ και πήρε τη νίκη. Στο ποδόσφαιρο τώρα, δύο Χιώτες συμπεριλήφθησαν στους πίνακες των διαιτητών της 4ης εθνικής κατηγορίας. Να πούμε ότι πρόκειται για τους Αντώνη Τσαπάρα και Βαγγέλη Σταφίδα. Να περάσουμε τώρα να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό που αναμένεται σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να υπάρχει αραιή συννεφιά στο νησί μας. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση έως και 5 μποφόρ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.